Πες μου ήρθε να πάω, να μου να λέω δίπλα, θα πεταγόμουν, να φτιάξω λίγο το φρύδι. Μα χρυσή μου, ήρθε να της πω, βγαίνεις και εσύ live, φτιάξε λίγο φρύδι. Αλλά είναι τέτοια η Αλέκα, την ξέρω, βαριέται. Βαριέται η Αλέκα. Να σου πω κάτι, εμένα μ' αρέσει, καταλαβαίνω. Και εγώ σε αυτή την κατηγορία είμαι, να σου πω την αλήθεια. τώρα λέω, επειδή ήξερα ότι εσύ θα είσαι πολύ περιποιημένη, λέω ας βάλω λίγο κονσίλερ από κάτω και ένα τύπο λιποτάς. Να σου πω κάτι, εμένα μ' αρέσεις έτσι. Εμένα έτσι δεν μου αρέσω. Δηλαδή χωρίς μάσκαρα, χωρίς να έχω φτιάξει το φρύδι, να βάλω λίγο κραγιονάκι. Είμαι έτσι κοκεταρία, μ' αρέσει. Είσαι πολύ. Φτιάχνετε. Μα φτιάχνουμε εγώ. Πρέπει να αρέσω εγώ σε μένα για να μετά αισθάνομαι πολύ καλύτερα και όλο αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πες μου κάτι. Στο θέατρο γράφεσαι μόνη σου, ετοιμάζεσαι μόνη σου. Ναι. Τις περισσότερες φορές, ναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα που δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει τότε. Θυμάμαι την για το Μαμά Μία. Καλά. Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω, σίγουρα κάποιοι από εσάς που μας παρακολουθούνται τώρα σίγουρα είχατε δει την παράσταση, κάποιοι μπορεί να μην την είχατε δει. Μπέτη, σε λάτρεψα. Δεν σε είχα δει ποτέ στο θέατρο. Έκανα πολλή δουλειά. Είχα 3/4 μακιγιάς πριν βγω. Δεν θα μιλήσω μόνο για το make-up που πραγματικά, αν δεν μου έλεγες εσύ τώρα το κάνεις μόνο σου, θα έλεγα υπάρχει μία γυναίκα εδώ πέρα make-up artist που ασχολείται μόνο με την Μπέτη. Γιατί ήταν και ο Ρόντος. Ήτανε, είχε έρθει η Φέη Σκορδά, η οποία έχει μοιοπία και κοιτούσε έτσι και νόμιζε, γιατί εγώ έσβηνα αυτό όλο το φρύδι, το σχεδίαζα εδώ ψηλά, οπότε ήμουν σαν τραβηγμένη, πολύ έντονα τραβηγμένη, σχεδόν drag δηλαδή, και τεράστια χείλη, γιατί έλεγε κάποια στιγμή η Μαργέλα ότι από τις πλαστικές δεν σας αναγνωρίσαμε στο κείμενο. Και λέω, άρα αυτή πρέπει να είναι τελείως πλαστικοποιημένη, με τα χείλια, με τα μάτια, το... Λοιπόν, και το σβήνα ζωγράφιζα εδώ πάνω το φρύδι, τραβηγμένη με την περούκα, την ξανθιά. Και θυμίζει λίγο και Σαμάνθα από το Sex and the City, έτσι, η φάση. Ναι, η ιδιοσυγκρασία αυτή είναι, έτσι. Ήταν και τεκνατζού και τα λοιπά. Ναι, και, και έλεγε, θυμάμαι που είπε η Φέη στη Σάσα, γιατί το νομίζω ήταν μαζί, καλέ, αυτή είναι τρελή, πήγε και τραβήχτηκε για το ρόλο. Νομίζω ότι έχω τραβηχτεί για το ρόλο. Δεν υπήρχε. Και επειδή μας αρέσει πολύ το Μαμά Μία και στις κόρες μου το βλέπαμε τώρα στην καραντίνα στο Netflix, δεν θυμάμαι πού, και παρακολουθούσα πάλι το ρόλο το δικό σου και έλεγα πραγματικά καλύτερο casting για αυτό το ρόλο δεν θα μπορούσε να γίνει από την Μπέτη. Μπέτη, ήσουν πολύ... Τι να πω τώρα, το απολαύσαμε. Γιατί... Η αλήθεια είναι ότι την ήθελα τόσο πολύ την Τάνια. Δηλαδή... Μα δεν έχω δει άλλη ηθοποιό να απολαμβάνει τόσο πολύ το ρόλο τη. Γέλα, συνέχεια, δεν μπορούσα να σταματήσω. Το ευχαριστιόμουν, γι' αυτό και έβαζε και πολλά πράγματα. Πολλές ατάκες. Φανταστική. Ευχαριστώ. Πες μου κάτι, από όλες. Τώρα βέβαια αυτή θα μου πει, σίγουρα θα σε έχουν ξαναρωτήσει και ίσως να είναι και λίγο περίεργη ερώτηση. Από ό,τι έχει κάνει στην τηλεόραση. Δεν θα μιλήσω για show τύπου Your Style Rocks και τα λοιπά. Μιλάω για serial, για πράγματα που αφορούν την καριέρα σου ως ηθοποιό. Okay. Μιλάω για τηλεόραση τώρα, έτσι. Ναι. Τι κοτάς μέσα σου βαθιά, κάτι που αγάπησες πολύ. Μιλάς τώρα όχι για παρουσίαση εκπομπής, γιατί και το Megastar ήταν τα αγαπημένα μου. Α, έχεις δίκιο, ήταν και το Megastar. Πολύ, έγραφα και τα κείμενα... Το είχα κάνει πολύ κονσεπτικό, κάθε φορά έβαζα ένα ρόλο, πότε ήμουν αεροσυνοδός, πότε ήμουν κοκκίνη σκουφίτσα, πότε δίνομουν τσολιά στην 25 Μαρτίου. Δηλαδή, έκανα κόνσεπτ κανονικό το top 10, που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η Eurovision θα μου μείνει πολύ αξέχαστη, νομίζω ήταν 2 χρονιές πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν το πικ μου επαγγελματικά. Πολύ ωραίες στιγμές. Και εγώ τις ευχαριστήθηκα πολύ. Και είναι και αυτό που με εκφράζει και με αντιπροσωπεύει περισσότερο, θεωρώ. Γιατί πέρα από παρουσίαση είχε μέσα χορό, είχε τραγούδι, δηλαδή ήταν show. Πρόζα. Και αυτό, ναι, αυτό για μένα είναι το ιδανικότερο. Γιατί τα συνδυάζει όλα αυτά μαζί. Το θέατρο έχει άλλη δυσκολία. Έχει πειθαρχία. Βαριέσαι λίγο κάθε μέρα να παίζεις το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, υπάρχουν μέρες που βαριέσαι, λες, πω πάλι πρέπει να πάω να παίξω το ίδιο πράγμα. Τελειώνεις μια παράσταση και λες, πρέπει να την ξαναπαίξω από την αρχή. Δεν είναι εύκολο. Τρεις φορές την εβδομάδα, έτσι. Είναι τι τρεις, είναι Τετάρτη με Κυριακή. Και το Σάββατο διπλή. Πολλές φορές άλλα θέατρα κάνουν και την Κυριακή διπλές. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο το θέατρο. Είναι από τα πιο δύσκολα είδη, θεωρώ, για έναν ηθοποιό. Γι' αυτό και πάρα πολλά χρόνια εγώ δεν έκανα θέατρο. Δεν το επέλεγα εξ επί τούτου. Ήξερα από τη Ματθίλδη πόσο δύσκολο είναι και
πόσο ταγμένος πρέπει να είσαι σε αυτό και πειθαρχημένος. Και το έκανα σε χρονιές που είχα και παιδιά, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο βήμα της Δέσποινας στο θέατρο ήταν το «Μάμα Μιά» ή κάνω κάποιο λάθος? Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν ήτανε? Αυτό ήταν. Και από ό,τι φαίνεται της βγήκε και πολύ καλά. Δηλαδή, πάρα πολύ. Εγώ την είδα και το καλοκαίρι στο Άλσος, έπαθα είναι και, πλάκα. Και πολύ δουλευταρού η Δέσποινα. Δεν θα αφήσει τίποτα. Δηλαδή, πέρα το ότι ακούει, παίρνει, είναι καλή μαθήτρια, θα μπει πρώτη στην τάξη, θα φύγει τελευταία, δεν θα παραπονεθεί. Είναι πολύ εργατική και μεθοδική, οπότε και το γούσταρε, της πήγαινε, ήταν νομίζω τέλειο για αυτήν, αλλά δούλεψε και πολύ. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, εσείς που είστε χρόνια ηθοποιοί, παιδί μου, και το ξέρετε, το συνάφι σας, το τομέα σας, πώς ήταν το να πρέπει να αποδεχτείτε έναν άνθρωπο εκτός του δικού σας τομέα, δηλαδή μια τραγουδίστρια? Ξέρετε, επειδή και εγώ ξεκίνησα ως μοντέλο, δεν μπήκα σε σχολή, μπήκα... Κάπως μπήκα σε αυτό το χώρο. Τέλος πάντων, ήρθε μία πρόταση για τους Κερατάδες και ένα άλλο σύριαλ, κάτι guest πιο πριν. Δηλαδή, δεν το επιδίωξα, να σου πω την αλήθεια. Ήρθε από μόνο του και απλά εγώ τα ακολούθησα. Δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ ότι όλοι έχουν δικαίωμα να προσπαθήσουν. Από εκεί και πέρα, θα σε κρατήσει ο χώρος άμα είσαι καλός και άμα μπορείς να τα απεξέλθεις στις δυσκολίες του, γιατί έχει πολλές δυσκολίες, θα σε κρατήσει ο χώρος. Αλλιώς θα σε ξεράσει. Δηλαδή, θα φύγεις από μόνο σου. Αν δεν είσαι καλός. Δεν μπορεί δηλαδή ένας ατάλλαντος να παίζει για πάρα πολλά χρόνια και να έχει κοινό δικό του. Έτσι, έτσι. Απλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε τώρα, η Δέσποινα Βανδύ είναι μια λαμπερή γυναίκα, φωνάρα, τραγουδίστρια με την καριέρα της. Πόσο περίεργο μπορεί να είναι για άλλους ηθοποιούς που είναι χρόνια στο σανίδι να πρέπει να είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο όνομα? Κατάλαβες με αυτή τη λογική? Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ αυτό τόσο φοβερό. Την πήραν για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Τι ρόλο θα μπει να κάνει η Δέσποινα? Φανταστική. Ήταν πάρα πολύ καλή. Κανείς δεν περίμενε ότι η Δέσποινα ήταν τόσο. Τέλος πάντων, γενικώς, όπως κατάλαβες, και μάλιστα την είχαν πει πάρα πολλά πράγματα πριν ξεκινήσει. Και εγώ ίδια είχα ενοχληθεί σαν Μπέτη, γιατί λέω, καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή, λέτε πράγματα κακά πριν ακόμα τη δείτε. Δείτε τη και μετά έχετε το κάθε δικαίωμα να κρίνει ο καθένας αν σας αρέσει ή όχι. Και βέβαια όταν το είδανε δεν μίλησε κανείς. Κανείς. Τι να πούμε τώρα, ήταν φανταστική. Γενικώς αυτή η παράσταση ήταν πολύ ωραία, γι' αυτό και βλέπεις. Πολύ ωραία παράσταση. Μα πήγαμε και 2 χρόνια. Ήταν πολύ ωραία και η απόδοση, το cast. Ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία. Σε σχέση με την παρουσία, απαντάμε, παιδιά, έστειλε ένας Φιλπής Χάντερ μια ερώτηση για το αν βίωσε ποτέ η Μπέτη ρατσισμό ή συνομπισμό από ανθρώπους της τοπίας επειδή έκανε και άλλα βήματα στην παρουσίαση. Ποτέ. Τώρα από πίσω μου δεν ξέρω τι μπορεί να λέγανε, αλλά εγώ δεν αντιλήφθηκα ποτέ κάτι τέτοιο. Έχεις ασχοληθεί ποτέ τώρα που είπες πίσω μου τι μπορεί να λέγανε, έχεις ασχοληθεί ποτέ με κουτσομπολιά κακά που να σε στενοχώρησαν και να ήθελες να τα λύσεις, δηλαδή να τον πιάσεις τον άλλο και να τον... Λίγο, αλλά ξέρεις τι, επειδή είμαι ακριβώς αυτό που είπες, άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να αφήνω τίποτα στη τύχη και δεν μ' αρέσουν και τα πίσω. Δηλαδή, θεωρώ ρε παιδί μου ότι αν έχω κάτι καλύτερο να σου το πω εσένα την ίδια, να σου πω, έλα Δέσποινα εδώ, έχω ένα θέμα μαζί σου, ένα πρόβλημα, αυτό και αυτό και αυτό, με πείραξε αυτό, μου κάνεις εκείνο. Είμαι ξεκάθαρος άνθρωπος, δεν μπορώ τα από πίσω. Μου φέρνουν, με αναστατώνουν. Και με χαλάνε κιόλας. Και χάνω και το χιούμορ μου, δυστυχώς. Χάνω το χιούμορ μου. Οπότε προτιμώ να μην ασχοληθώ. Αν ακούσω κάτι, είπε, οκ, ας είπε κάτι. Okay. Όπου το καταφέρνεις αυτό, ε. Τώρα πια. Μετά τα παιδιά που παίξα και υπομονή δεν είχα. Νομίζω θέλει δουλειά αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που περιγράφει. Θέλει. Κοίταξε, υπάρχουν και αυτοί οι μεσάζοντες που έρχονται και σου λένε αυτός είπε. Δηλαδή, τι αυτός είπε, ας έρθει να μου το πει. Δηλαδή, μετά μπαίνει σε μια διαδικασία. Το είπε όντως αυτός? Οπότε δεν ασχολείσαι, πες παιδιά. Όποιος έχει πρόβλημα, ας έρθει να μου το πει. Όποιος δεν έχει. Δεν είπε ποτέ κανένας να βγει να πει κάτι για μένα. Και... Αντιμετώπισες ποτέ κόντρες σοβαρές όμως στη δουλειά σου? Δηλαδή να υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που να νιώθουν ότι σου δημιουργούν πρόβλημα, ρε παιδί μου? Όχι. Και θεωρώ ότι όταν υπάρχει ένα θέμα, φταίμε κι εμείς. Φταίμε μου τη κατάσταση. Όμως. Δηλαδή, δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το πάρεις από μικρό και να το τραβήξεις να το κάνεις μεγάλο. Πας, πιάνεις τον ίδιο, λες το πρόβλημά σου και το λύνεις. Τέλος. Αλλιώς σηκώνεσαι, φεύγεις και συνεχίζεις. Δεν θέλει αυτό πολύ ανακάτεμα.
Εσύ δεν είχες δώσει ποτέ αφορμή και δικαίωμα για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όχι, αλλά έχω μπει και εγώ σε μικρό πράγματα, ας πούμε, που δεν έπρεπε να ασχοληθώ. Ή μπορεί, ρε παιδί μου, επειδή είμαι άνθρωπος πολύ ξεκάθαρος, με στεναχωρούσαν και με τρώγανε. Και θέλω εκείνη την ώρα να το... όταν έχω το πρόβλημα να το λύνω. Που είναι κακός, βέβαια, όταν είσαι εμβρασμό ψυχής, να πας να λύσεις ένα θέμα σου. Δεν είναι καλό. Πρέπει να... απλά εγώ υποφέρω. Καταλαβαίνεις. Δεν αντέχω να περιμένω. Υποφέρω. Γίνομαι χάλια. Εγώ. Τώρα, είπες πριν για τα παιδιά. Ρωτάει η Ειρήνη, θα ήθελες να κάνεις τρίτο παιδάκι? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Αν ήμουν νεότερη, θα το προσπαθούσα. Τώρα δεν νομίζω. Θα το ήθελα. Ναι. Αν ήμουν, είχα ξεκινήσει να κάνω πιο μικρή παιδιά, θα έκανα και τρίτο, πιστεύω. Παρόλο που με αγχώνουν όταν αρρωσταίνουν, δεν είμαι πολύ ψύχρεμη μάνα εγώ. Αγχώνομαι πάρα πολύ με τις αρρώστιες και αυτό και γιατί και πώς και τι. Και υποφέρω και εκεί. Έχω και εγώ τα θεματάκια μου, όπως βλέπεις. Μην νομίζεις, αλλά νομίζω ότι οι περισσότερες μαμάδες έχουν τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω, βλέπω και άλλες που είναι ψύχρεμες, ρε παιδί μου. Ξέρεις, έχει πυρετό. Κούλ, εγώ. Πυρετό. Ο πυρετός μπορεί να με στείλει αδιάβαστη. Γιατί, εγώ τι μπορεί να είναι, τι. Ναι, σενάρια, καλά τα σενάρια. Εν τω μεταξύ, τι πιο φυσιολογικό ένα παιδάκι, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία που δεν έχει ακόμα πολλά πτώματα, να αρπάξει κάτι και να κάνει πυρετό. Κάθε φορά που μία από τις δύο έχει πυρετό, νομίζω ότι χάνω τον κόσμο. Μα μου λέει ο Βαγγέλης, δεν έχει συνηθίσει ακόμα. Τα ίδια που λέει. Αν πάει θετικό σταθμό, κάπου τρεις και λίγο είναι άρρωστη. Δεν μπορώ να το συνηθίσω με τίποτα. Πολύ σοβαρό θέμα. Κάτσε να βλέπουμε και τις ερωτήσεις του κόσμου. Γιατί μην νομίζουν κιόλας ότι τους έχω να παίξω, σε έχω πάρει μονότερο. Λοιπόν, καταρχήν, Μπέτη, είναι από τα λίγα live, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να το πω αυτό, που δεν βλέπω σχεδόν καθόλου σχόλια περίεργα. Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει πολλοί κόσμος αυτός που μπαίνει και παρακολουθεί και θα πει ο τρίτου, άλλο στο κοντό του, μας βρίζουν άλλοι. Λένε τα δικά τους. Τώρα εδώ πέρα. Γενικά με συμπαθούν, δεν έχω ιδιαίτερες αντιπάθειες ούτε από τις γυναίκες. Είσαι πολύ αγαπητή και κυρίως από τις γυναίκες. Είναι κάτι που το έλεγα και στην Αλέκα και της έλεγα πόσο νομίζω ότι μοιάζεται σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι είστε ναι, ναι. χρόνια φίλες και αγαπημένες. Έχουμε φίλες. Πολλά κοινά βιώματα. Μεγαλώσαμε στην επαρχία. Επαρχία μεγαλώνουν πολύ διαφορετικά τα παιδιά. Πολλά κοινά βιώματα. Και έχει και η Αλέκα, ξέρεις, θέλει να τσαλακώνεται συνέχεια, λες, και θέλει να γκρεμίσει αυτό το υπερθέαμα που είναι. Πραγματικά, της έλεγα καμιά φορά, καλέ, σύνελθε, δύο μέτρα γυναίκα, είσαι γυναίκα. Της έλεγα, άμα καμιά φορά, ξέρεις, έχανε την αυτοπεποίθησή της. Έχεις καταλάβει τι αξίζεις, δεν έχεις καταλάβει τι αξίζεις, της έλεγα συνέχεια. Αχ, κορίτσι μου, ναι, ναι, μου λέγε. Έχει και αυτή αυτό τσαλακώνεται. Η Αλέκα είναι ρε παιδί μου, η οποία όμως είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και λες βαβαβούμ, wow. Ναι, 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 ναι. Εγώ θεωρώ ότι σου κερδίζω πολύ περισσότερο με την προσωπικότητα. Δεν είμαι τόσο. Αυτή είναι καλά, δύο τάξη, μέτρα. Πω, κόψε κάτι. Εντάξει. Άσε μας, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, όταν με γνωρίζεις live, είμαι πιο εντυπωσιακή εισαγωγικά από ότι. Okay, τόσες κοπέλες είναι πια ωραίες. Και όσες δεν είναι, γίνονται. Δηλαδή είναι εγώ πια... θυμάμαι φωτογραφίες σου. Καλά. Και πιο πρόσφατες. Τώρα, αν δω το Instagram σου. Εγώ θα εντάξει, φωτογραφίες θα... όλες οι προσεγμένες. Θα σου πω, όχι. Αυτές που ανέβαζες πιο συχνά. Την περίοδο του My Style Rocks που ανέβαζες πιο συχνά. Γιατί είχατε σχεδόν κάθε μέρα γυρίσματα. Εντάξει τώρα. Και το σώμα. Και... ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι σίγουρα είναι και το σώμα. Ναι, απλάξεις τώρα πια ωραίες γυναίκες. Υπάρχουν πάρα πολλές. Γιατί και με την τεχνολογία φτιάχνεις και τη χώρα να τέλειες. Νομίζω ότι εγώ σαν Μπέτη αρέσω πολύ περισσότερο λόγω προσωπικότητας, λόγω αυτό που φέρω και βγάζω και όχι τόσο εξωτερικά. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Έλεγα λοιπόν ότι έχεις ένα χάρισμα ότι όχι μόνο εσύ και η Ματσίλδη. Ίσως να είναι και η αγωγή που έχετε πάρει από το σπίτι σας, ο τρόπος που έχετε μεγαλώσει. Υπάρχει και μια ερώτηση εδώ, αν υπήρξε ποτέ σύγκριση με τη Ματσίλδη. Την έστειλε η Μαρία Μουστάκα, θα μας το απαντήσεις κι αυτό. Okay. Ότι έχετε αυτό το χάρισμα να μην αισθάνονται οι γυναίκες, που είναι πολύ δυναμικό κοινό οι γυναίκες. Εγώ πάντα πίστευα ότι αν κερδίσεις τη γυναίκα, έχεις κερδίσει όλο το παιχνίδι. Όχι, δεν με βλέπουν ανταγωνιστικά, αυτό θες να πεις. Δεν σε βλέπουν ποτέ όχι, ανταγωνιστικά καθόλου. Και δεν βγάζεις τέτοιο πράγμα στις άλλες. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είμαι από αυτές που θα τους φάνε τον άντρα. Αυτό είναι σίγουρο. Καλά, το είπες τέλεια τώρα. Ναι, δεν είμαι. Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γιατί συνήθως ο γυναικείος ανταγωνισμός έχει ρίζες από εκεί ξεκινάει το κάτι. Γιατί πάντα σκέφτεσαι ότι αυτή θα μπορούσε εν δυνάμει να τη γουστάρει ο άντρας μου. Εσύ δεν το έχεις αυτό, ρε παιδί μου, σε καμία περίπτωση.
Δεν θα σε φοβάται άλλη. Όχι, θα... όχι, δεν με φοβούνται. Και δεν είμαι και τέτοιο άνθρωπο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή, η ηθική μου δεν μου το επιτρέπει να πάω να φάω μια σαλήνη στον άνθρωπο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Επειδή δεν μου άρεσε και εμένα να μου το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω ούτε εγώ. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον άντρα σου? 17, στα 18. Το 2000, τέλος 2002 γνωριστήκαμε. Πάμε στα 18 φέτος, ναι. Φανταζόσουν ποτέ ότι θα μπορούσες να είσαι τόσα χρόνια με έναν άντρα? Αυτό ήθελα από μικρή. Μ' αρέσουν οι μακροχρόνιες σχέσεις, μ' αρέσει η συντροφικότητα. Δεν ξεκινάς βέβαια και γνωρίζεις ένα και λες είμαι σίγουρη θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί του. Το καλό με τον Δημήτρη ήταν ότι δεν έπεσα με τα μούτρα και δεν ενθουσιάστηκα όπως ενθουσιαζόμουν παλιά. Παρόλο που ήταν ο ωραιότερος που είχα και ο καλύτερος. Λοιπόν, για κάποιο λόγο τώρα ήμουνα στη φάση που ήμουνα. Είμαστε και τρελές, γυναίκες. Ξέρεις πώς είμαστε τώρα. Όλα τα έχουμε γκρινιάσουμε. Δεν έχουμε πάλι γκρινιάσουμε. Λέω ο άντρας μου, δεν δουλεύεις γκρινιάζεις. Δουλεύεις πολύ πάλι γκρινιάζεις. Τι διάλαβε. Είμαστε γενικώς ανικανοποίητα όντα οι γυναίκες. Λοιπόν, όταν ήρθε στη ζωή μου λοιπόν ο Δημήτρης και γνωριστήκαμε, ήμουνα σε περίεργη φάση. Οπότε δεν έδωσα πολύ σημασία. Δεν έπεσα με τα μούτρα. Συνήθως έπεφτα με τα μούτρα και πριν ακόμα γνωρίσω κάποιον, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ενθουσιαζόμουν. Οπότε χτίστηκε πολύ αργά αυτό και μετά από αρκετό καιρό το συνειδητοποίησα πόσο δυνατό και καλό είναι. Και όλα αυτά τα χρόνια γνωριζόμαστε συνέχεια. Δηλαδή δεν βαριέσαι. Καταρχάς γελάμε πάρα πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό και από το γέλιο είναι η επικοινωνία. Να εξηγείς και να λες αυτό που θες, αυτό που σε ενοχλεί, αυτό που δεν θες, αυτό που μη κάνεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί. Να το φέρεις. Δεν με τη μούγκα, νομίζω τα ζευγάρια έτσι απομακρύνονται και χωρίζουν. Δεν μιλάνε. Ξέρετε όμως, οι άντρες δεν τους αρέσει η υπερανάλυση. Δηλαδή, δεν θέλουν. Όχι, και με το δικό μου. Έριξα πολύ δουλίτσα εγώ, Δέσποινα όμως. Έριξα πολύ δουλίτσα. Την Εγώ ακόμα δουλεύω, Μπέτη μου. Έχεις πολύ δίκιο. Θα μπορούσα τη συνέντευξη που δίνεις τώρα εσύ να τη δίνω εγώ, αλήθεια σου λέω. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Έχω δουλέψει κι εγώ πάρα πολύ. Αλλά ρε παιδί μου, κάποιες φορές βλέπεις ότι υπάρχει ένα τείχος. Βαριούνται. Δεν μπορούν άστον να εκείνη την ώρα που δεν έχει τον τείχο, άστον. Αυτό. Πάρε με τηλέφωνο, πάμε για καφέ. Έτσι. Μετά να δεις πώς θα σε πάρει. Πού, τι. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπήρχε λοιπόν μια ερώτηση σε σχέση με τη Ματσίλδη. Υπήρχε ποτέ σύγκριση μεταξύ σας, ρωτάει φίλη μας? Όχι, ποτέ. Αλλά μας μπερδεύανε για κάποιο λόγο. Ενώ δεν μοιάζουμε τύπου σαν δίδυμες, ρε παιδί μου. Έχουμε και διαφορά υψομετρική και κάποια χρόνια διαφορά και στο πρόσωπο. Μοιάζουμε σαν αδερφές, αλλά δεν είναι να μας μπερδεύεις. Μας μπερδεύανε παρόλα αυτά. Πώς έχετε αυτό το που έχουν κάποιες αδερφές? Όχι εξάρτηση, ένα είδος εξάρτηση, ρε παιδί μου, ότι θέλεις την αποδοχή της αδερφής σου, θες να μιλάτε συνέχεια στο τηλέφωνο. Είστε αυτές οι αδερφές ή πιο cool αδερφές, καταλαβαίνεις τι λέω? Κοίτα, ήμασταν πάρα πολλά χρόνια, μέναμε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί. Δηλαδή, η μαθήτη ήταν και λίγο σαν μαμά μου. Ξέρεις, αυτή που θα σου πει τα μυστικά, ναι, τα πρώτα ερωτικά, θα σου εξηγήσει πράγματα. Με αυτή δηλαδή έμαθα πράγματα και μου εξηγούσε. Μετά, ως φοιτήτρια, όταν κατέβηκα στην Αθήνα, μέναμε για πάρα πολλά χρόνια μαζί. Έφυγα όταν πια η Ματίλδη έμεινε έγκυος. Τότε χωρίσαμε. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ δεμένες από μικρές. Αρχίσαμε να μην είμαστε τόσο πια όταν παντρεύτηκε κανένα παιδί, μετά παντρεύτηκε κανένα και κοπέλα. Ούτως ή άλλως η κατάσταση δεν σε αφήνει να. Αλλά πάντα μιλάμε, ρωτάμε η μία τη γνώμη τη άλλη. Τι πιστεύεις γι' αυτό, για δουλειές, για πώς σου φάνηκα, ήμουνα καλή, δεν ήμουνα καλή, σου άρεσε. Πάντα εμπιστεύεται η μία τη γνώμη της άλλης. Πώς ήταν η εμπειρία σου από το My Style Rocks? Υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πέρασα φανταστικά. Υπήρχαν στιγμές που ένιωθες άβολα? Λίγο στην αρχή, γιατί δεν το είχα ξανακάνει, δεν είχα υπάρξει ποτέ ξανά κριτική επίτροπος. Οπότε, ξέρεις, ήταν κάπως πρωτόγνωρο αυτό για μένα. Αλλά μετά, νομίζω, μόλις μπήκαμε σε ροή και δεθήκαμε κιόλας και με τον Δημήτρη και με τον Στέλιο, μετά μια χαρά. Εντάξει, τώρα, κάποια θεματάκια την ώρα του γυρίσματος, με κάποια παίκτρια που σου πει κάτι μπορεί να σε επηρεάσει, αλλά γενικά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Κάτσε, γιατί κόλλησα τώρα.
παρουσιάστρια στο δικό σας ήταν η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ναι, ναι, ναι. Τι θα άκουσε και αυτή, τι άκουσε και αυτή η κοπέλα. Άκουσε πολύ πράγμα, η αλήθεια είναι. Αυτή είναι. Εσύ πώς τη βίωσες από κοντά, πώς ήταν το κλίμα μεταξύ σας? Εγώ, κοίταξε, την ήξερα, είχα εμφανιστεί στην εκπομπή της κάνα δύο φορές. Πολύ τυπικά δηλαδή γνωριζόμασταν. Ήταν πάρα πολύ cool και ήταν και αρκετά έξυπνη να δεχθεί το χιούμορ που της έκανα. Γιατί αμέσως μπήκα στη φάση του να την πειράξω. Να... Δεν ενοχλήθηκε καθόλου. Ίσα ίσα το πήρε αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι αβανταδόρικο αυτό που λες. Το να το κάνεις εσύ σαν ένα παρουσιαστή. Εξυπνάδα. Με το δικό σου. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν την ενόχλησε που την πείραζα, που έτρωγε, που είχε κρυμμένα τα τέτοια. Εγώ την ξεπρόστιαζα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλει. Αυτό. Αυτό. Αλλά αυτή δεν την ενόχλησε. Δεν θέλω να μου πει, μην το κάνεις αυτό. Μην λες ότι έχω και ένα μάρκετ και τρώω, ξέρω εγώ, και ενώ κάνω δίαιτα. Και μετά αυτό έκανε την ομάδα ομάδα. Mm-hmm. Ρωτάει εδώ η Μάρα. Μπέτη, σου άρεσε το Ματίλντα? Το θεατρικό φαντάζομαι εννοεί. Ναι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Βέβαια, αφού συμμετείχα κιόλας. Αυτό έπαιζε. Ρωτάει. Προφανώς αυτό εννοεί. Αν το απόλα, αν το απίλαυσες. Το απίλαυσα. Πιο πολύ το Μάμα Μία, βέβαια. Γιατί θεωρώ ότι είχα μπει πιο καλά στο ρόλο του Μάμα Μία. Η Χριστίνα λέει, με τον Νίκο Μουτσινά θα ήταν τέλειο ζευγάρι. Δεν κακή ιδέα. Έχουμε κάνει ραδιόφωνο με τον Μουτσινά, δεν είναι πολύ γνωστό. Γιατί κάναμε εκπομπές. Κάναμε εκπομπές που τις γράφαμε και παίζανε σε ένα δίκτυο, ας πούμε, επαρχιακό, σε διάφορους σταθμούς, μέσω χορηγιών. Mm-hmm. Και είχαμε περάσει μια χρονιά έτσι μαζί με τον Νίκο. Γράφαμε εκπομπές. Θα ήταν πολύ ωραία στην ύπαρξη, γιατί δεν είναι πολλές οι γυναίκες. Δεν θα αφήναμε κενό να μιλήσει άλλο άνθρωπο, πιστεύω. Δεν θα μιλήσει κανεί. Δεν θα μιλήσει κανεί. Αλλά θα ήταν απολαυστική, δεν θα τελειώνει ποτέ. Δηλαδή θα ήταν αυτό το κόψε ράψε, κόψε ράψε. Δεν είναι πολλές οι γυναίκες που να το έχουν αυτό το χάρισμα. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις. Ταιριάζει πάντως με τον Νίκο. Μ' αρέσει και το χιούμορ του. Βλέπω την εκπομπή του, θεωρώ ότι είναι στα καλύτερά του. Γελάω πάρα πολύ με αυτά που κάνει. Μόνο με τις... Δηλαδή το έχει βρει. Έχει βρει τη μαγική συνταγή. Τι θα ήθελε να κάνει τώρα? Δηλαδή, αν ερχόταν, αν είχες ένα μαγικό ραβδί και ήξερες ότι θα κάνεις ένα έτσι... Σαν τα μαγικά ραβδιά, όλο μας τα άσπρο, δεν μας κάνει να φέρνει ένα, να κάνουμε αυτό που θέλουμε στην τελική. Που τα πουλάνε πάνω πάρα. Ναι, μωρέ, ωραία θα ήταν. Αλλά κοίταξε, τηλεοπτικό σοου θα μ' άρεσε να ξανακάνω. Τώρα μπορεί να ήταν βραδινό, για να μπορώ να έχω μια μεγαλύτερη ευχέρεια, γιατί μου αρέσει να... Να βάζεις περούκες σου, να τις βγάζεις, να βάζεις και τα eyeliner. Και όχι μόνο αυτό. Μου αρέσει να πω και καμιά βομολογία εμένα, που και που. Να είμαι άνετη να την πω, ρε παιδί μου. Ξέρεις να ξεφύγει και πληρώνω μια άλλη τα πρόστιμα. Μου αρέσει να την πω τη διάτια μου τη νύχτα. Να πιούμε το ποτάκι μας, να ρίξουμε και μια, κατάλαβες. Έχεις αποθυμένα? Όχι, αν και όταν ήμουν μικρή, όταν πρωτοξεκίναγα λοιπόν και είχα ξεκινήσει με το modeling, πάλι κάνει αυτό τον ήχο το μικρόφωνο. Κάτσε να το κρατήσω έτσι. Ναι. Γεια. Τώρα εντάξει. Τώρα καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είχα κάποια στιγμή ευκαιρία να πάω στη Γερμανία να δουλέψω ως μοντέλο, για καταλόγους κυρίως, γιατί θέλανε μεσογειακές κοπέλες. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ήμουνα και το πολύ skinny μοντέλο, ήμουνα λίγο πιο... Για το μόντελ ήταν δεδομένο. Ναι, ναι, ναι. Και δεν πήγα τότε γιατί σπούδαζα εδώ, είχα μια σχολή, δείξη επιχειρήσεων, τα αγκομενικά μου, τα χιλιαδιό μου. Κατάλαβες, δεν το τόλμησα τότε να φύγω. Για εμπειρία πιο πολύ, να το ζήσω σαν εμπειρία, όχι για να γίνω top model, αλλά να πάω να δω πώς είναι έξω, γιατί είναι μια εμπειρία για τα μοντέλα, ξέρεις, να ταξιδεύουν. Πολύ ωραίο, θεωρώ. Να το κάνεις έστω για κάποια χρόνια. Mm-hmm. Πώς βλέπεις πολιτισμούς, κουλτούρες, άλλες. Βλέπεις πράγματα, ανοίγει το μάτι σου. Γενικώς μου τα ταξίδια και εγώ, ναι, τα λέω συνέχεια. Καλά, δεν τα ταξίδια τα λατρεύω. Και αν κάτι θα μου λείψει δηλαδή από όλη αυτή τη φάση, είναι το... Φαντάζομαι ότι θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ να ξαναμπούμε σε αεροπλάνο άφοβα και να μπορέσουμε να πάμε σε άλλες χώρες. Αλλά αυτό θα μου λείψει πολύ. Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει. Νομίζω ότι θα κρατήσει αρκετά. Θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα ανοίξει, δηλαδή. Εντάξει. Θα το παλέψουμε, πιστεύω. Κοίτα. Ναι, μα εντάξει. Όχι, συγγνώμη. Και αλήθεια λες. Αν βρεθεί. Αν βρεθεί το εμβόλιο και υπάρχει και φάρμακο που ξέρεις ότι μπορείς να γίνεις καλά, ναι, σίγουρα, ναι, ναι, θα ξεφοβηθούμε και θα αρχίσουμε να ταξιδεύουμε, πιστεύω. Πώς περνάτε μέσα στο σπίτι, θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις αν μαγειρεύεις
και ποια είναι η αγαπημένη σου συνταγή. Λοιπόν, δεν μαγείρευα. Δεν μαγείρευα, έχω να σου πω. Ήξερα, αλλά δεν μαγείρευα. Δεν μου άρεσε γενικότερα. Το έκανα κατά ανάγκη. Γιατί είχα και βοήθεια, οπότε δεν δούλευα, οπότε δεν μπορούσα να μαγειρεύω κάθε μέρα. Μαγείρεψα όμως το τελευταίο διάστημα, αλλά κυρίως είδα ότι μου αρέσει περισσότερο η ζαχαροπλαστική. Επειδή μου αρέσουν και τα γλυκά, βέβαια. Είμαι πολύ γλυκά τζου. Και έτσι, αφού και ο Δημήτρης τρελαίνεται να μαγειρεύει, γιατί να του στερήσω αυτή τη χαρά, δεσποινά μου, για ποιο λόγο. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά πες μου κάτι. Ο Δημήτρης μπορεί να μαγειρεύει κάθε μέρα για να τρώτε όλοι. Βέβαια. Έχουμε και βοήθεια, έχω και βοήθεια, αλλά μαγειρεύει πιο γκουρμέ. Καταρχάς, με φτιάξε σεβίτσε προχτές το βράδυ. Όχι. Έχουμε ξεφύγει, δεσποινά. Έχουμε πάει. Αποκλείεται. Θέλω, του λέω, του χρόνου να πα στο Masterchef, να πάρει μια ποδιά. Να μπει, να πάρει την ποδιά. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να μπω στο σπίτι, δεν με αφήνει Μπέτη. Θα σκεφτώ όλο, δεν έχω θέμα. Ήρθα μόνο για τον σεφ. Ναι, έτσι ήρθα για να δω. Α, όχι, ήρθα να δω αν ήρθα να πάρω την ποδιά. Ευχαριστώ, δώστε την σε έναν άλλο. Ευχαριστώ. Έλα, ρε, εσύ τόσο καλό είναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Και ξέρεις τι του αρέσει και το παλεύει και ψάχνει μόνο του και κάνει. Και μέχρι να το τελειοποιήσει, γιατί είναι και παρθένος και οι παρθένοι έχουν μια τρέλα με την τελειότητα. Μέχρι να το κάνει τέλειο θα το παλεύει ένα μήνα. Δεν έχει, έχει τεράστια υπομονή. Οπότε εγώ ανέλαβα τα γλυκά. Αυτό ήθελα τώρα να σου πω. Από τα γλυκά, ποια είναι η αγαπημένη σου συνταγή, που επειδή μου ξέρεις θα το φτιάξεις και δεν θα μείνει τίποτα. Έφτιαξα πάρα πολλά πράγματα και πολλά, πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, έβλεπα μια εκπομπή στην τηλεόραση, έβλεπα ένα στρούντελ που ξέρω εγώ που είχε κάνει η Ψυχούλη σε μια εκπομπή τραπέζι για φίλους που μου άρεσε πολύ. Το έφτιαξα. Mm-hmm. Ωραίο, λέω, ακούγεται αυτό. Κάτσε να το φτιάξω. Προχτές έφτιαξα τη Σύση Χριστίδου ένα μοσαϊκό που έκανε, τον κορμό. Τον κορμό. Ναι, πάρα ναι, ναι, πολύ ναι, εύκολο, ναι, πολύ ωραίο. Ναι. Και πολύ νοστιμικό. Ναι, και πανεύκολο. Δηλαδή, γίνεται σε χρόνο ντετέ. Ό,τι δω και με εμπνεύσει, ή τυροπιτάκια. Πιο πολύ μου αρέσει να φτιάχνω τέτοια πράγματα. Τα παρά τσίκι, φαγητό, φαγητό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Προχτές όμως έφτιαξα ντολματάκια με μπελόφυλλο για πρώτη φορά. Καλά, φανταστικά. Αυτό είναι πολύ μπελαλίδικο, ρε συμπέλη. Μπελαλίδικο, δεν είναι όμως τόσο δύσκολο. Είναι ο μπελά, το τύλιγμα δηλαδή. Το όλο και όλο. Αλλά το ευχαριστιέσαι και νομίζω λες, τα κατάφερα, έφτιαξα και τέτοιο. Η Μαρία Ροδίτη, που είμαστε και δουλεύουμε μαζί στο Queen, ρωτάει, η σειρά σπίτι είναι, θα συνεχιστεί? Όχι, δυστυχώς δεν θα συνεχιστεί, γιατί δεν μας παίρνει το χρονικό περιθώριο. Τουλάχιστον τώρα εννοώ να συνεχιστεί. Του χρόνου δεν νομίζω όμως. Δεν έχω κάτι τέτοιο σαν κάποιο νέο να μας πούν κάτι τέτοιο. Θα σταματήσουμε τώρα τα γυρίσματα, θα ολοκληρώσουμε κάποια κενά που είχαν μείνει και αυτά για φέτος. Μπέτη, τι ζώδιο είσαι, ρωτάει ο Γιο Κότσο. Ο Γιο Κότσο ή είμαι λιοντάρι. Αύγουστο. 15 Αύγουστο, με λένε και Δέσποινα. Α, ναι, ρε, 15 Αύγουστο, ναι, το είχαμε πει μια φορά. Και είναι η γιαγιά μου Δέσποινα, θα με βάζανε. 25 ήταν να βγω, βγήκα 15 και έχω... Όλα τα έχω σε μια μέρα Δέσποινα, πολύ άσχημο, άστο. 15 Αύγουστο, πανηγύρι, λείπω. Έλα, μωρέ, μια χαρά είναι. Τίποτα δεν παίρνω, τίποτα. Γιορτάζεις τα γενέθλιά σου με την οικογένειά σου, στις διακοπές σου, στη θάλασσα. Αλλά είμαι εφετζού, 15 Αύγουστο, ξέρεις. Ναι. Κάτσε, προσπαθώ να βλέπω και τα σχόλια, γιατί καμιά φορά μου γράφουν αμάνιρδες, να σου στέλνουμε τόσα πολλά, έχουμε τόσα να ρωτήσουμε και δεν μας... Πρέπει να έχεις γραμματέα, βοήθεια, η γραμματέας, γιατί μιλάς, εσύ κοιτάς, να αυτός... Συνήθως έχω. Έχω την κόρη μου, την Έλενα, η οποία δεν χάνει live. Σήμερα με ρώταγε, ποια έχεις το live? Τη λέω την Μπέτη Μαγκίρα. Σε έχει δει στο My Style Roxy, Έλενα. Ναι, ναι. Και στο Μαμία. Και στο Μαμία, είχε... εντάξει, που είχε πάθει το παιδί, είχε μείνει έτσι και κοίταζε. Δεν είχε πάρει τα μάτια της. Κάτσε να δω αν έχουμε... Κατερίνα Πατουλιά, τώρα τι να της πω καμιά συνταγούλα. Έκανε, λέει, το στρούντελ, έκανε τα ντολμαδάκια. Τι να τη βάλω τώρα να μας πει ποσότητες και τέτοια. Παιδιά, ναι, δηλαδή, εντάξει. Τα τσουρέκια της Δέσποινας έκανα, πολύ ωραία, για Πάσχα. Ψάξτε να. Μία λέει: θέλω να γίνει η μαμά μου. Όχι, ρε παιδιά, μαμά σας. Όχι, ρε παιδιά, και η μαμά σας δεν πήρε και τα χρόνια. Τέλος, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Θα μας τρελάνετε απόψε σήμερα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Είχε άλλη ερμηνεία, μάλλον δεν το κατάλαβες καλά. Α. Που λένε: It's your daddy. Α, it's your mommy. Τέτοιο. Κατάλαβες. Ναι, 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 δεν πήγε το μυαλό μου. Είμαι αθώο, δεν σκέφτομαι πονηρά.
Λοιπόν, θα σου κάνω μία τελευταία ερώτηση, γιατί πέρασε ο χρόνος και φοβάμαι μην μας κλείσουν. Και όλα είναι η μόνη μου ανησυχία και το μόνο μου άγχος. Ρωτάει λοιπόν η Ελίνα, Μπέτη, κάποιο ατύχημα ή περίεργο συμβάν επί σκηνής που να έχει συμβεί, το θυμάσαι? Βέβαια, στο Μαμά Μία έχει ανοίξει όλο το φόρεμα μπροστά. Και είναι με φερμουάρ. Και είμαι. Κάνει μία χρακ και κάνω μία... Τι να κρατήσω, το κάτω, κλειστό ή το πάνω? Και όλη μου η πρώτη σκηνή ήταν με χέρια. Hello, τι κάνετε και αυτό. Okay. Έρχεται λοιπόν, έχει συμβεί δύο φορές. Την πρώτη φορά ήρθε η Θέμηδα με μια μαντίλα που έβγαινα εγώ με μια μαντίλα και την άφηνα στο τραπέζι. Με τη μαντίλα έτσι να μου τη δέσει. Και την άλλη έπαιζα έτσι όλη τη σκηνή μέχρι να βγω. Λοιπόν, και ο θυμάμαι ο παραγωγός μου φέρει μια σοκολατίτσα. Μπράβο σου, Πέτη, πώς το χειρίστηκες και δεν έφυξε από τη σκηνή. Πώς θα φύγω, καλέ, του λέω. Πώς θα υπάρχουν, άμα φύγω εγώ. Χάνεται ο ηρμός, ξέρεις, όταν φύγει ο σκηνός. Έχει μια ατάκα. Πες μου όμως κάτι. Αν έλεγες, ρε παιδί μου, στον κόσμο εκείνη τη στιγμή, συγγνώμη, αλλά... Στη χειρότερη θα έπαιζα πλάτη. Πω, Πέτη, σε θεάρα. Αλλά εγώ έκανα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Εντάξει, κάποιοι σίγουρα θα το κατάλαβαν. Στην περιοδία, εννοείται. Στην περιοδία έχουμε ζήσει θεϊκές στιγμές, γιατί εγώ πάντα έπαιζα με τα κούνι. Και παίζαμε σε κόμματα, σε χαλίκια, σε... Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά εγώ το τακούνι δεν το έβγαζα. Μου λένε, βγες με φλάτ. Τι? Σου λέω, είστε παλαβή. Εγώ έβγαζα με φλάτ. Και σε αυτόν τον ρόλο. Την Τάνια που είναι Ντάνα, ας πούμε. Ντάνα. Θα βγει με μπαλαρίνα ή με τσόκαρο φλάτ. Τι λέτε, σου λέω, δεν πάτε καλά. Εκεί με το τακούνι θα χορέψω στο χαλίκι, δεν έμασα. Λοιπόν, ρωτά. Α, εδώ η μία φίλη Πίνκο Τζούλη λέει ήμουν εκεί όταν είχε γίνει αυτό. Σε έβλεπε. Αλήθεια. Ναι, ήταν στο θέατρο. Σε δύο φορές έχει γίνει και άλλη μία φορά έχει κλείσει το μικρόφωνο μου. Στο σόλο μου στην παραλία που ήταν το τραγουδιστικό μου σόλο. Και φωνάζω. Ήταν τότε και η διαφήμιση. Μπανάνα! Φώναζε Μίμη, μπανάνα! Ναι. Την μπανάνα! Για το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Και θυμάμαι χόρευα. Και επειδή έπιανα τον παρτενέρε, με έριχνε κάτω. Ήμουνα συνέχεια, άλλαζα την μπανάνα. Και μου λέει, μα πώς το έκανες? Λέω, έχουμε υπάρξει και παρουσιαστές, παιδιά. Την ξέρουμε την μπανάνα. Την έχουμε δουλέψει πολλές φορές. Άλλη μια ερώτηση. Συγγνώμη, Μπέτη, ρωτάει εδώ μια φίλη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άρωμα? Κοίταξε, έχω πολλά αγαπημένα, αλλά έχω εταιρεία αγαπημένη που είναι ο Hermès. Έχει, νομίζω, τα πιο ωραία αρώματα. Και τελευταία, όσο μεγαλώνω, φοράω αρώματα λίγο ουδέτερα. Δηλαδή αυτά που είναι unisex. Δεν είναι ούτε αντρικά, ούτε το βοαγιάζ, ας πούμε, του Hermès είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Το είχα μυρίσει στη Δέσποινα, φόραγα το Elixir. Γενικά του Hermès μου αρέσουν πάρα πολύ τα αρώματα. Είναι βέβαια από τα ακριβότερα που κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι. Και δεν έχουν και εκπτώσεις συνήθως. Αλλά είναι φανταστικά τα αρώματα του Hermès. Μυρίζουν φρέσκο σαπουνοπούδρα. Ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, δεν βλέπω τώρα. Είναι πολλές ερωτήσεις. Εγώ προσπάθησα να μεταφέρω τις περισσότερες. Μπέτη, θέλεις να πεις κάτι πριν κλείσουμε? Κάτι να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει σε σχέση με την περίοδο αυτή που είναι λίγο δύσκολη και υπάρχει αισιοδοξία για όλους. Βγείτε έξω να πάρετε λίγο ήλιο, που είναι βιταμίνη D και θετική, μας ανεβάζει γενικώς. Εγώ στο μπαλκόνι μου, παιδιά, κάθε μεσημέρι ανεβαίνω, ανοίγω την απλόστρα, την ξαπλόστρα. Αυτό, λαβάκι, μουσικούλα, τέλεια. Φτιάξτε πράγματα, TikTok, ας πούμε, εγώ έχω τρέλα με το TikTok τελευταία και κάνω πάρα πολλά βιντεάκια που μου φτιάχνουν τη διάθεση, οπότε κάνω κάτι για μένα που ναι, κάνει ναι, τη διάθεση ναι. Και είναι δημιουργικό. Φτιάξτε βιντεάκια TikTok, κοιτάξτε να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν και μαθαίνω και ισπανικά. Έχω κατεβάσει μια εφαρμογή που λέγεται Duolingo, είναι ευκαιρία αφού έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, να μάθεις μια γλώσσα που πάντα μπορεί να ήθελες. Και είναι ωραίο γιατί είναι μέσα από το κινητό σου σαν παιχνιδάκι, μαθηματάκια. Μετά το Casa de Papel όλοι θέλουμε να μιλήσουμε ισπανικά για κάποιο λόγο. Εδώ μου το πήρες. Ναι, δεν σου έλεγα. Γιατί είναι πολύ sexy τα ισπανικά. Και... Δεν σου έλεγα το Casa de Papel, θα σου έλεγα κυρίως το Locked Up. Δεν το είδα το Locked Up, αλλά είδα το τρέιλερ. Τώρα βλέπω το The Last Dance με τον Michael Jordan. Καλά, τι κόλλημα έχουμε φάει εδώ μέσα. Περιμένω κάθε Δευτέρα να βγουν τα δύο επεισόδια. Να βγουν τα δύο καινούργια επεισόδια. Τι κόλλημα είναι αυτό. Τι ωραία δουλειά έχει γίνει. Δηλαδή, πέρα από τις συνεντεύξεις των αθλητών και των προπονητών και των
Τι κούκλος αυτός, πέρα από πολύ μεγάλος αθλητής. Κούκλος, ε! Κούκλος, από τους πιο ωραίους μάλλους άντρες. Ναι, 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 αυτό λέγαμε και με το Βαγγέλη. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, να τα λέμε αυτά τα καλά. Να τα βγάζουμε. Λες και ο Θεός θα τα δώσει όλα του Τζόρνταν. Πάρτα όλα με το τσουβάλι, ρε παιδί μου. Φοβερό πράγμα. Ωραία, ναι, αλλά είχε και ο ίδιος πολύ, πολύ πυγμή, πολύ αποφασισμένος να πετύχει. Πολύ δουλευταράς. Δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Δηλαδή, του φίλε ο τέτοιος του ανθρώπου, να τα λέμε. Φοβερό. Γενικώς, πολύ ωραία δουλειά. Σε κρατάει. Θες να δεις το επόμενο επεισόδιο. Όσοι θέλετε, όσοι έχετε Netflix, να το δείτε, σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Και τελευταία ερώτηση, Μπέτη. Ναι. Τι άλλο βλέπεις τώρα αυτή την περίοδο, τι σου αρέσει να βλέπεις, η Netflix σειρά? Βλέπω Masterchef, μου αρέσει το Masterchef, είναι η πρώτη χρονιά, εγώ δεν είχα κολλήσει άλλες χρονιές, δεν το παρακολουθούσα, αλλά φέτος μου αρέσει, έχει πάρα πολύ πλάκα. Μεγάλο κόλλημα, ο κόσμος το αγαπάει. Γελάω πολύ και με τους χαρακτήρες πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, γιατί αυτό που τους κράζουν, που λένε πολύ reality, που λένε παιδιά, αυτό είναι όμως, δηλαδή, εκεί βλέπεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Ο εγκλισμός σου, τα μεγενθύνει όλα, σου φαίνονται όλα υπερβολικά. Λες παρά αυτό και είπα αυτό και έκανε εκείνο. Δεν βγαίνεις έξω να μιλήσεις με ανθρώπους, δεν έχεις επαφή. Είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι, οπότε όλα οι ίντριγκες σου φαίνονται μεγενθυμένες. Είναι λογικό, αλλά εκεί φαίνεται και ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Εννοείται, και να σου πω και κάτι τώρα. Η ομάδα που κάνει το MasterChef, επειδή τυχαίνει να ξέρω τους περισσότερους, είναι μια ομάδα πολύ καλά εκπαιδευμένη στο Βέβαια, να κάνει. Το ξέρουν πάρα πολύ. Τηλεόραση. Πάρα. Αλλιώς δεν θα μας άρεσε, δεν θα το βλέπαμε τώρα. Δεν θα βλέπαμε απλά δύο τηγάνια και μια κουτάλα. Δεν είναι ο Άκης Πετρετζίκης. Βέβαια, εννοείται ότι πράγμα θέλει και λίγο μια ίντριγκα να σου δώσει μια γεύση αυτός που τσακώθηκε με εκείνη και εδώ. Βλέπω πολύ Netflix. Το έβλεπες? Το Next Model δεν το έβλεπα τόσο πολύ. Έβλεπα λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ. Αυτό μου αρέσει περισσότερο, το MasterChef. Α, σε διέκοψα κάτι, είπες και για το Netflix. Και μετά το βλέπω, βλέπω, ναι, βλέπω πολύ Netflix. Διάφορες σειρές, διάφορα. Περιμένω να βγει το αυτό με τα παιδάκια και το παραφυσικό, το με τους εξωγήινους, το... Έλε, πώς λέγεται? Πόπο, δεν ξέρω. Stranger Things. Το α, βλέπω το Stranger Things. Ναι, νέα σεζόν. Μ' αρέσει. Περιμένω να βγει. Περιμένω το... Το άλλο με τους άντρες με τα κοστούμια, το... Αχ, που έπαιζε και ο Tom Hardy, ο αγαπημένος μου. Τώρα, δεν το ξέρω. Έλα, δεν μου έρχεται τώρα. Μην αγχώνεσαι, θα μας το στείλουμε εδώ. Τέλος πάντων, ναι. Πολύ ωραίο και αυτό, που είναι εποχής. Το The Crown, δεν ξέρω. Ρε παιδιά, τώρα που... Δεν το είδα το The Crown. Είχα δει ένα-δύο επεισόδια στην αρχή, αλλά δεν το συνέχισα. Μου έχουν πει περισσότεροι ότι στην αρχή λίγο τους φάνηκε βαρετό και το άφησαν. Αλλά αν του δώσεις λίγο χρόνο, Μπέτη, θα φας τέτοιο κόλλημα. Είναι ο Δημήτρης το είδε. Peaky Blinders, αυτό είναι το στυλ. Peaky Blinders. Εγώ εκεί δεν τους ενέρωσα. Είδα τα δύο τα επεισόδια, βαρέθηκα και δεν το άφησα. Μόλις ξεκίνησε το επεισόδιο, έλεγα βάλε ένα ουισκάκι. Αλήθεια. Πίνουνε συνέχεια και καπνίζουν. Αυτοί καπνίζουν και πίνουνε απ' την άποψη του πλέον επεισόδιο. Και ξυπνάνε και πίνουν ουίσκι. Είναι φοβερό. Πρέπει να βάλω ένα ουισκάκι να δούμε Peaky Blinders. Πάρα πολύ ωραίο. Και φανταστικά κοστούμια. Εποχής φανταστικά. Αν σου αρέσουν τα εποχής, να δεις και το... Παναγίτσα μου, και έπαθα. Το Outlander. Α, ναι, νομίζω το έχω ακούσει αυτό. Μου το έχουν πει. Μα, τι έρωτας, τι πράγμα. Ξέρεις τι, δεν ξεκινάω πάρα πολύ εύκολα σειρές. Γιατί τρώω αυτό το κόλλημα που τρώνε όλοι και άντε ένα επεισόδιο, ένα επεισόδιο και κοιμάμαι 4 ώρα. Ναι. Και τα λιμπορούμε μετά, όπως καταλαβαίνεις. Είναι κόλλημα. Θέλω να το τελειώσω. Άντε να δάντε κι άλλο ένα, άντε 40 λεπτά ακόμα, άντε και κοιμάσαι το πρωί μετά. Μπέτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Και εγώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια ήταν ωραία, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν σαν να βγήκαμε για καφέ λίγο. Αυτό, έτσι. Αυτό. Ναι. Δεν ήταν σαν να μιλήσαμε ναι. Λίγο. Αυτό είναι το ωραίο με τα live στο Instagram. Γι' αυτό θέλω να τα κρατήσω και μετά την καραντίνα. Ρε παιδί μου, νιώθεις ότι μιλάς με έναν φίλο σου. Δύο κοπέλες, ναι, που έχεις πάει για καφέ και είσαι και εσύ μαζί τους. Και πίνεις καφέ κάπως έτσι. Ωραίο. Ακριβώς. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και κάποια στιγμή επίσης, όταν με το καλό κάπου βρεθούμε να τα πούμε και από θα κοντά. Πάμε βόλτα με τον άντρα σου, ξέρει αυτός. Υπό άντρα. Έτσι, θα το μεταφέρω. Θα το πω, να είσαι σίγουρη, θα το κανονίσω εγώ αν δεν το κανονίσει. Εντάξει. Τώρα έχει πέσει με τα μούτρα στη δουλειά και δεν προλαβαίνει η ξεσινή σεζόν που ανοίγει τώρα. Βέβαια, εννοείται. Δεν ξέρω ποιο θα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Ναι, αλλά αυτό είναι ωραίο, αλλά... γιατί κάνει τι εκδρομούλες σου. Μακριά, στα νησιά, δεν φοβάσαι. Μια χαρά. Είμαι άνθρωπός, εγώ.
Θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά, Μπέτη μου. Φιλάκια σε όλους. Γεια. Λοιπόν, μας... Να, τώρα μόλις αποχώρησε η Μπέτη. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το live. Μας κάνετε το όνειρο. Πίνουμε καφέ μαζί σας. Ξανά ραντεβού με την Μπέτη. Παιδιά, πραγματικά, δεν έχω δει τόσο πολλά καλά μηνύματα σε live. Εντάξει, συνήθως είστε καλή και ευγενική, η αλήθεια είναι, αλλά τέτοια αγάπη, ειλικρινά, δεν έχω δει ούτε ένα αρνητικό σχόλιο για το live, για την συνεντευξιαζόμενη. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί συνήθως έχω λίγο το νου μου να μπλοκάρω κάποιους ανθρώπους που γίνονται προσβλητικοί, που λένε κακά πράγματα, που θέλουν έτσι να κάνουν έντονη την παρουσία τους προσβάλλοντας τους καλεσμένους. Δεν μου πολύ αρέσει αυτό. Οπότε έχω μάθει να μπλοκάρω κάποιους επίμονους έτσι με κακή πρόθεση. Σήμερα ήσασταν όλοι άψογοι. Λοιπόν, σας στέλνω τα φιλιά μου. Πάω να δω το απογευματινό εδώ το διάγγελμα, να δούμε τι, πώς, πού και γιατί, πώς προχωράμε, αν είχαμε νέα κρούσματα κτλ. Και τα λέμε σύντομα. Θα σας ενημερώσω σύντομα για το επόμενο live. Φιλάκια πολλά.